Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Ανταλλαρίξ εδώ και θα ήθελα να σας κασώ σε άλλο ένα Minecraft βίντεο στο κανάλι στον Fantasy Craft Server. Στο σημερινό βίντεο θα συνεχίσουμε ουσιαστικά με το χτίσιμο του κάστρου. Και όταν λέω συνεχίσουμε εννοώ ότι, ναι, okay, ξέρω, δεν έχω κάνει και πολλά let's build ας πούμε για το κάστρο, αλλά okay, τότε ας το πούμε, ας αρχίσουμε. Λοιπόν, αυτό που έχω κάνει τώρα για αρχή είναι ότι έχω φτιάξει ένα μια τετράγωνη βάση εδώ πέρα. Και ο λόγος αυτός που το έκανα είναι για να φτιάξω ουσιαστικά ένα τύπου guard tower. Ουσιαστικά δηλαδή θα είναι ένα είσοδος στο όλο κάστρο. Έτσι αυτό που θα κάνω θα είναι να ψηλώσω όλο αυτό στο ύψος... Ου, shit. Είναι λίγο δυνατά, θα το χαμηλώσω, δεν πειράζει. Στο ύψος του υπόλοιπου build για να μπορέσω να κάνω αυτό που θέλω. Αυτό που θέλω λοιπόν για αρχή είναι να δώσω ένα μεγάλο shout-out στην Ίνα, η οποία είναι ένα από τα staff members του server και μου ζήτησε να της κάνω ένα shout-out στα βίντεο. Να ξέρετε παιδιά, για όλους σας που βλέπετε το βίντεο και δεν είστε μέλη του server μέχρι τώρα, τα staff members βοηθάνε πάρα πολύ. Ό,τι προβλήματα υπάρχουν είναι σχεδόν 24 ώρες 24 ώρες κάποιος μέσα. Καλά, εντάξει, μην το παρακάνουμε. Αλλά τις περισσότερες ώρες υπάρχει κάποιος staff member μέσα, έτσι είναι active και βοηθάνε σε ό,τι χρειαστείτε. Αν έχετε πρόβλημα, αν βρείτε κάποιο bug, οτιδήποτε, μπορείτε να το ρωτήσετε ελεύθερα. Γενικώς, δηλαδή, ο server είναι αρκετά active, έχει συνεχώς κόσμο, ακόμα και τώρα δηλαδή που είναι... η ώρα είναι σχεδόν 3 που κάνω record το βίντεο και ξέρετε προφανώς ότι άλλοι διαβάζουν, έχουν διάφορα πραγματάκια που κάνουν. Βλέπετε ότι ακόμα και τώρα έχει κόσμο σερβερ. Ναι, αυτές τις μέρες φυσικά έχει λίγο lag, μπορώ να πω, είναι αλήθεια, αλλά υπάρχει βάσιμος λόγος για τον οποίο το κάνουν αυτό. Θέλουν να αλλάξουν host και άλλα διάφορα, έτσι. Αν μπείτε και δείτε λίγο lag, είναι δικαιολογημένο και δεν θα κρατήσει για πάρα πολύ καιρό. Προφανώς και τα staff member έχουν τα προβλήματά τους όσον αφορά το server. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω θα είναι να κάνω ένα speed build ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα για να δείτε τι ακριβώς έχω στο μυαλό μου. Κάτι που ξέχασα να αναφέρω, το οποίο το σκέφτομαι εδώ και αρκετό καιρό και απλά συνεχώς ξεχνάω να το αναφέρω, είναι κάτι το οποίο απευθύνεται στους viewers και ακούω και ένα ζόμπι από κάπου. Συνήθως αυτοί που κάνουν let's builds κάνουν timelapse ουσιαστικά, δηλαδή βάζουν το... Αυτό θα το ζόμπι θα μου σπάσει τα νεύρα αν δεν το σκοτώσω. Έλα εδώ. Κάνουν ουσιαστικά ένα timelapse το οποίο δείχνουν κάτι στα γρήγορα, δηλαδή το βάζουν ας πούμε fast forward και δείχνουν το τι χτίσανε και πώς το χτίσανε. Αν θέλετε να το κάνω κι εγώ έτσι, θέλω να το γράψετε στα σχόλια. Αν θέλετε να το συνεχίσω όπως το κάνω, δηλαδή που ουσιαστικά κάνω ένα κομμάτι, το κόβω το βίντεο και μετά σας δείχνω το επόμενο, μπορώ να το κάνω έτσι. Δηλαδή, ρωτάω εσάς για το τι θέλετε ακριβώς να κάνω. Λοιπόν, φτιάξαμε το αρχικό κομμάτι που θέλω να κάνω. Ουσιαστικά είναι ένα τετράγωνο κουτί για την ώρα. Θα βάλω και λεπτομέρειες από πάνω προφανώς, γιατί επιβάλλεται, πιστεύω, με ό,τι έχουμε κάνει εσωτερικά. Θα κατεβάσω λοιπόν το ταβάνι, όχι το ταβάνι, τους τοίχους εδώ πέρα για αρχή, δεν θα πάρει πολύ ώρα αυτό. Ναι, okay, έλα. Ωραία. Μπορεί να με ρωτήσετε από πού έχω βρει όλα αυτά τα υλικά και φτιάχνω όλο αυτό το όλο το κάστρο, ξέρω, που έχω ψήσει τόσες πέτρες και το καθεξής. Είναι πολύ απλό, δεν έχετε δει προφανώς ότι κάνω αρκετά βίντεο και ότι είναι περισσότερα τα drop party και το καθεξής. Ενδιάμεσα παίζω στο server, κάνω mine, μαζεύω level, φτιάχνω items. Έτσι να ξέρετε ότι δεν είναι ότι μου τα έχει δώσει κάποιος, απλά λιώνω. Λοιπόν, θα φτιάξω ένα crafting table γιατί τώρα είναι η ώρα της αλήθειας. Εδώ πέρα θα δυσκολευτώ λίγο να το κάνω γιατί θέλω να βάλω κάτι εδώ πέρα στην άκρη. Εδώ πέρα μπορεί να δείτε αυτό και μπορεί να το γράψετε στα σχόλια. Είναι το καινούριο μέλος της faction που έχουμε παίξει ξανά μαζί και τον έβαλα γιατί μου το ζήτησε και γιατί ας πούμε τον εμπιστεύομαι, έτσι, whatever. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω θα είναι να βάλω ανάποδες σκάλες εδώ πέρα. Βέβαια, θα μπορούσα να βάλω cobblestone σκάλες. Θα πάω να πάρω μερικά cobblestone και θα δοκιμάσω λίγο και θα κρίνουμε στο τέλος, υποθέτω. Και θα δείτε ότι μετά από λίγη ώρα έφτιαξα ένα σχηματάκι εδώ πέρα, το οποίο μπορώ να πω ότι θα μπορούσε να έχει βγει λίγο καλύτερο, αλλά σαν survival που είμαι δεν μπορώ να κάνω και πάρα πολλά. Αλλά whatever, θα βάλουμε λοιπόν και λίγα torch εδώ πέρα μπροστά για να το κάνουμε λίγο πιο ομοιόμορφο.
Θα δείτε ότι έχω βάλει τα... Εντάξει, δεν είναι και τόσο άσχημο. Θα μπορούσα να αλλάξω λίγο τις γωνίες, αλλά θα το κοιτάξουμε στην, στη διάρκεια αυτό. Λοιπόν, από ό,τι είδατε έκανα αυτό εκεί παραπάνω. Και θα δείτε λοιπόν ότι έχω έρθει εδώ και έχω φτιάξει αυτόν εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το blueprint. Αυτό ουσιαστικά θα είναι ένας πύργος ο οποίος θα ανέβει λίγο προς τα πάνω, όχι πάρα πολύ, γιατί θέλω οι τρεις πύργοι οι οποίοι θα είναι ένας αυτός εδώ πέρα, ένας αυτός και ένας αυτός και ο πιο μεγάλος θα είναι αυτός, θα θέλω να είναι πιο ψηλοί από όλο το υπόλοιπο build. Προφανώς ο κεντρικός θα είναι ο πιο ψηλός, για προφανούς λόγους. Έτσι λοιπόν αυτό που θα κάνω θα είναι να ανέβω λίγο προς τα πάνω, όχι και πάρα πολύ, δεν θέλω να το παρακάνω. Γιατί όπως είπαμε, εντάξει, είμαι survival, δεν έχω και τους ατελείωτους πόρους, έτσι, whatever. Και προφανώς θέλω να το κάνω survival και αυτό πηγαίνει σε ένα σκηνό, δεν θέλω ούτε fly να μου δώσεις, ούτε τίποτα. Ο μόνος λόγος που μπορεί να χρειαστώ fly για προσωρινά μόνο, θα είναι μόλις τελειώσει με το καλό το build για να μπορέσω να το δείξω υπτάμενος ουσιαστικά. Αν θέλεις κιόλας μπορείς να το δείξεις και εσύ, να το ανεβάσεις στο φόρουμ του καναλιού, το οποίο για όλους τους viewer θα βάλω ένα link κάτω στο description για το φόρουμ, είναι στο engine αν δεν κάνω λάθος. Και από ό,τι άκουσες σκήνο, αν το βλέπεις το βίντεο, για κάποιο λόγο ακούω κεραυνούς συνέχεια. Δεν ξέρω πόσο κοντά είμαι στο Volcano RPG, αλλά για κάποιο λόγο τους ακούω συνέχεια και μου σπάει λίγο τα νεύρα, αλλά whatever, δεν θα τα χαλάσουμε από αυτό. Είναι λίγο πιο lore creative αυτό, μου αρέσει. Λοιπόν, φτάσαμε λίγο πάνω, τρώμε λίγο damage, δεν πειράζει. Πιστεύω ότι για το building θα έπρεπε να φτιάξω μπότες με feather falling. Δεν θα ήταν άσχημο. Ωραία, αυτό εδώ πέρα είναι αρκετά ψηλά, θέλω να πιστεύω. Θα πάω να φτιάξω μερικά slabs για να βάλω μια σκάλα για να ανεβαίνει λίγο προς τα πάνω. Και μετά θα δουλέψουμε στο πιο δύσκολο κομμάτι αυτού του πύργου, το οποίο θα είναι η οροφή. Και είναι το πιο δύσκολο κομμάτι σε όλα τα πράγματα τα οποία χτίζει κάποιος, πιστεύω, η οροφή, έτσι. Καλή μας τύχη. Και κάναμε τον πύργο. Ωραία, φτάσαμε εδώ πέρα πάνω και θα βάλω λίγα ladders. Γιατί κυρίως, είναι ωραία τα slabs, αλλά πιάνουν πολύ χώρο και δεν νομίζω να υπάρχει λόγος να πιάσω πολύ χώρο. Έτσι μπορώ πολύ εύκολα να το κάνω αυτό που έκανα αυτή τη στιγμή, μόνο και μόνο για να γλιτώσω το χώρο. Και θα κάνουμε το πάτωμα, για κάποιο λόγο αστοχώ τα blocks. Βασικά έχω λόγο και δεν θα το πω ακόμα γιατί είμαι λίγο αγχωμένος και δεν είναι τίποτα σίγουρο, έτσι. Whatever, περιμένουμε, αλλά άμα γίνει αυτό που θέλω θα γίνει χαμός. Λοιπόν, ο πύργος είναι έτοιμος, σαν Watchtower, μου αρέσει πάρα πολύ. Βλέπουμε το χωριό που είναι λίγο πιο κάτω εκεί πέρα, βλέπουμε και το σπίτι του νέου μας μέλους. Μ' αρέσει, ωραία. Λοιπόν, θα φτιάξω τώρα την οροφή, όπως είπαμε θα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Θα βάλω λοιπόν μερικά blocks εδώ, πιστεύω ότι τα τρία blocks ύψος θα είναι μια χαρά. Θα αφήσω τα stone bricks εδώ, okay. Και ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε το χρώμα της οροφής. Η κάμερα κάνει record, ωραία. Είναι η ώρα να αποφασίσουμε το χρώμα της οροφής. Γιατί θέλω να κρατήσω το theme ίδιο, όπως βλέπετε, δηλαδή χρησιμοποιώ παντού το ίδιο theme, το οποίο είναι στον Bricks, Dark Oak και Dark Oak Slabs. Το ότι θα κάνω την οροφή αυτή τη στιγμή θα δώσει σήμα για το τι θα είναι, πώς θα είναι οι οροφές σε όλο το υπόλοιπο build, πιστεύω, από τι θα είναι. Αυτό που θα κάνω είναι λοιπόν, θα πάω να πειραματιστώ με διάφορα slabs, γιατί προφανώς θα γίνουμε slabs και με blocks, δεν θα είναι με σκάλες. Βασικά θα δοκιμάσω και σκάλες, αλλά θα δούμε. Και θα γυρίσω με το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι θα ήταν ωραίο να βάζω και μια σκάλα εδώ πέρα επιπλέον για να μην πέφτουμε κάτω, να μην το ρισκάρουμε, αλλά whatever. Έκανε τσπον το block. Fuck! Λοιπόν, αποφάσισα ότι το κύριο χρώμα του build θα είναι, της οροφής τουλάχιστον, θα είναι το κανονικό oak. Κυρίως γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που λείπει από το όλο build είναι λίγο χρώμα. Και επειδή δεν θέλω να το κάνω τσίρκο, να βάζω πολύ περίεργα χρώματα και ούτε θέλω να το έχω πολύ σκοτεινό και να βάλω σπρούς, ας πούμε, παντού, θα επιλέξω να βάλω το oak wood, γιατί είναι απλά ένα ανοιχτό χρώμα ξύλου, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, ούτε θα παίξω πολύ με
πώς το λένε, ούτε θα παίξω πολύ με τα με banners και, και wool και το καθεξής, έτσι, απλά θα το κάνω έτσι. Και ναι, αυτό λοιπόν που θα κάνω θα είναι να φτιάξω τώρα την οροφή. Αχ, το πιο δύσκολο κομμάτι. Έχουμε λοιπόν, ανέβουμε εδώ πέρα πάνω προσωρινά. Και να ξεκινήσουμε με το εξωτερικό κομμάτι. Θέλω να το κάνω peak truth, το οποίο είναι από τις πιο δύσκολες οροφές να κάνεις να φαίνονται ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτό εδώ. Θα κάνουμε την εξωτερική, δηλαδή το εξωτερικό κομμάτι να εξέχει κατά λίγο, το οποίο πιστεύω είναι εντάξει για την ώρα. Θα σπάσω αυτό το κομμάτι για να το αφήσω έτσι, άψογα. Και αυτό το κομμάτι για να το αφήσω έτσι, άψογα. Και εδώ είναι που αρχίζει να δυσκολεύει, είναι η αλήθεια. Θα χρειαστώ και άλλα slabs, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το οποίο crafting table το έχω κάτω, δεν πρόκειται να ξανακατεύω για να μην σας χαλάω το χρόνο, whatever. Τόσο φτάνουν, θέλω να πιστεύω. Ωραία. Και ας ανέβουμε πάλι πάνω. Τέλεια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε κάνοντας ένα μεσαίο μπλοκ να ανέβει λίγο πιο πάνω. Λίγο ή πολύ. Βάλτε πολύ, δεν πειράζει. Και αυτά εδώ πέρα τα κάνουμε κανονικά μπλοκ. Τέλεια. Σκά δεν κάνω, κάνει μισά, whatever. Okay. Δεν είμαι και ο καλύτερος να κάνω στις οροφές, έτσι άμα έχετε να δώσετε κάποια λεπτομέρεια, κάποια βοήθεια, κάντε το ελεύθερα. Θα κλείσουμε αυτό εδώ πέρα. Τέλεια. Ωραία. Και τώρα είναι το κεντρικό κομμάτι, το οποίο θα κάνουμε κάτι παρόμοιο ακριβώς. Εδώ έκανα βλακεία, δεν πειράζει, το φτιάχνουμε εύκολα αυτό, no problemo. Και αυτή θα είναι η οροφή μας. Πολύ τετραγωνοποιημένη είναι, δεν μου αρέσει. Πολύ μικρή, shit. Και πιστεύω πως έχουμε ένα αρκετά ωραίο σχήμα, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για το μελλοντικό build του υπόλοιπου κάστρου. Έκανα επίσης αυτό που κάνει εδώ πέρα απ' έξω, ουσιαστικά που φαίνεται να μακραίνει προς τα έξω λίγο πύργος, το έκανα και εδώ. Θα βάλω ουσιαστικά ένα τυχάκι προς τα πάνω, ας πάω να το κάνω τώρα μιας και μπορώ. Και με αυτό το tone, όπως λένε μερικοί, θα κλείσω το βίντεο, όχι τώρα δηλαδή, αφού τελειώσω αυτό. Αυτό που θέλω από σας λοιπόν είναι να μου γράψετε σχόλια από κάτω για το αν σας αρέσει αυτό που κάνω, αν θέλετε να προτείνετε κάποια αλλαγή, κάποια προσθήκη ουσιαστικά. Μη μου ζητήσετε να πω coordinates, γιατί όπως ξέρετε, όπως το έχω πει, ναι μεν τα TNT δεν δουλεύουν εκτός faction, αλλά εντός faction δουλεύουν και εκρήξεις από creepers και το καθεξής, έτσι δεν πρόκειται να σου πω που βρίσκομαι, αλλά θέλω να κανονίσω κάτι με τον owner του server, μήπως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το κάστρο σαν σαν κάτι άλλο, ξέρω εγώ, θα δείξει δηλαδή, έχω και εγώ διάφορες ιδέες, έχει και owner, θα κανονιστεί, δηλαδή δεν θα μείνει αχρίαστο απλά ένα κάστρο, ξέρω εγώ, μιας faction. Λοιπόν, να τελειώσουμε και αυτό και θα κατέβουμε κάτω να πάρετε και εσείς μια γενική εικόνα για το τι ακριβώς έχουμε κάνει. Θα δείτε λοιπόν ότι θα μπορούσα να το είχα ψηλώσει λίγο παραπάνω. Θα μπορούσα να είχα ψηλώσει λίγο την οροφή. Θα το κάνω στο επόμενο βίντεο, ας κατέβουμε λίγο πιο κάτω να το δούμε και από κάτω, μήπως και δεν χρειάζεται, αλλά θα χρειαστεί μάλλον σίγουρα. Και τα δέντρα πρέπει να κουπούνε. Message. Wow, shit. Seal, bro. Mute. Ωραία. Δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο. Μ' αρέσει. Λοιπόν, θα κάνω αυτό λοιπόν που σας είπα. Θα ψηλώσω δηλαδή την οροφή κατά ένα block 2, αναλόγως πώς θα πάει. Και θα κλείσω το βίντεο εδώ πέρα. Ελπίζω να το απολαύσετε. Όπως είπα, σχόλιο από κάτω αν θέλετε να προτείνετε κάτι, αν σας άρεσε κάτι και θέλετε να δείτε κάτι παραπάνω και ούτω καθεξής, το λέτε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για την προβολή και για την υποστήριξη που μου δείχνετε. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye!